Εγώ. Ναι. Ο πιο φιλοαμερικάνος ήμουνα. Τότε τι κουβεντιάζουμε τόση ώρα. Ακούστε όμως. Πώς ακούνε, ακούστε. Ή είστε κόντρα στους Αμερικάνους ή δεν είστε. Δεν είμαι ανήκω. Όταν οι Αμερικανοί παίρνουν ανήθικες θέσεις, ναι, δεν είμαι σύμφωνος. Έχουν πάρει ηθικές για την Ελλάδα καμιά φορά. Ακούστε. Όχι, ακούω, αλλά δεν μου απαντήστε. Όχι, βέβαια. Τότε γιατί είστε με τους Αμερικάνους. Μα μάλωσα με τον πρεσβευτή 7 φορές ήρθε. Με το του λέω, αν δίπλα στη Νέα Υόρκη ιδρυόταν μια άλλη Νέα Υόρκη, θα το δεχόσασταν. Μου λέει, εδώ έχετε δίκιο. Ναι. Λέω, που έχουμε άδικο. Το πάει, ό,τι λέτε, ο δε Γερμανός, ναι, ήρθε και με απείλησε ότι δεν θα ξαναμπεί στη Βουλή Ένωση Κεντρών αν έχουμε αυτές. Γιατί ψηφίζει αυτός εδώ. Μα δεν είναι η ψήφος του, είναι. Τι, να σας κάνει. Απείλησε, σας λέγω, ότι με τις θέσεις αυτές τις σκληρές που προσομοιάζουν με τις Χρυσής Αυγής, η Ένωση Κεντρών δεν θα ξαναμπεί στη Βουλή. Γιατί θεωρούσαμε. Όχι, θα την λέει, αναγκάσουν να μην. Τη θεωρούσαμε την Ένωση Κεντρών, ναι, του δημοκρατικού τόξου, μου είπε. Ναι. Δηλαδή, όποιος έχει αντίρρηση σε αυτό που ζητούν. Ναι. Τίθεται εκτός δημοκρατικού τόξου, τα ακούτε. Δεν τα ακούω, εντάξει. Αν τα ακούστε. Αφού σας το πεπούν, άρα εγώ ήμουνα με τους Αμερικάνους με ποια έννοια. Στο δίλημα Ανατολή-Δύση ήμουνα με τη Δύση. Αλλά όχι ως κολόπεδο. Όχι ως τσογλάνι των Αμερικανών. Αν ψάχνουν και τσογλάνια να βρουν αλλού. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είστε φιλοαμερικάνος και κρατάτε τις δικές σας αποστάσεις. Βέβαια, πιστεύω στη φιλία με τις Ηνωμένες, ναι, Πολιτείες. Μάλιστα. Και στους πολέμους συνυπήρξαμε με τον Αμερικανικό στρατό. Τώρα να σας κάνω μια ερώτηση.